Δυσαρεστημένο με την υπάρχουσα κατάσταση στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνου, δηλώνει ο πρόεδρο τη Ασιακή Ένωση Καβάλα, αναφέροντα ότι αν και περίμεναν ο φετινό χειμώνα να είναι καλύτερο από το περσινό, αυτό δεν συνέβη σε καμία των περιπτώσεων. Με δεδομένο το γεγονό ότι στη γραμμή εκτελούνται δύο μονοδρομολόγια και όχι σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα οι επιβάτε να ταλαιπωρούνται. Να ξεκινήσουμε με την πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνου, όπω. Είπατε, αυτή τη στιγμή Τυπικά εκτελούνται δύο δρομολόγια ημερησίω. Ωστόσο, έχουμε προβλήματα κάποιε μέρε τη εβδομάδα, ε, όπου εκτελείται μόνο ένα δρομολόγιο, γιατί η τρίτη ναυτιλιακή εταιρεία έχει βγάλει τα πλοία τη σε ακινησία και δεν μπορεί να ανταποκριθεί να κάνει δρομολόγια. Πριν από λίγο, επικοινωνήσαμε με το λιμεναρχείο μου είπαν ότι τα δρομολόγια αυτά θα συνεχιστούν μέχρι 31 Μαρτίου του έτου που διανύουμε. Λοιπόν αλλά η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πήρε απόφαση το ΣΑΣ πριν από λίγες μέρες οι εταιρείε που δρομολογούν πλοία στη γραμμή της κυραμωτής να είναι υποχρεωμένε όταν βγάζουν σε ακινησία κάποιο πλοίο για λόγους συντήρησης να μεταφέρουν τα πλοία τους και στη γρα... στην προθυμιακή γραμμή του πρίνου. Αυτό είναι το τελευταίο δηλαδή στοιχείο που έχουμε πριν από λίγο. Κατά τα άλλα, φέτος ήταν μια πραγματικά δύσκολη έτσι, ένα δύσκολο χειμώνα. Αρχικά οι εκτιμήσει ήταν ότι ο φετινό χειμώνα θα ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο, παρά την πανδημία. Και όλοι μιλούσαμε ότι τουλάχιστον θα είχαμε τρία δρομολόγια στη συγκεκριμένη προθυμιακή γραμμή του πριν. Όμω διαψευστήκαμε, γιατί αυτή τη στιγμή εκτελούνται όπω σα είπα, όπω προείπα, δύο δρομολόγια και τα δύο δρομολόγια όμω δεν γίνονται καθημερινά. Με αποτέλεσμα ο κόσμο να ταλαιπωρείται και δεν μπορεί ο κόσμο να γνωρίζει πότε, ποια μέρα παραδείγματο χάρη εκτελούνται τα δρομολόγια, δύο δρομολόγια. Γιατί όταν έχουμε δύο δρομολόγια υπάρχει μια σχετική ομαλότητα. Όταν όμω υπάρχει ένα δρομολόγιο, αντιλαμβάνεστε ότι κατεβαίνει κάποιο από το Θεολόγο υπό τα λιμενάρια, υπό τι μαριέ στον Πρίνο και δεν βρίσκει πλοίο για να ταξιδέψει. Λοιπόν, αυτά σε γενικέ γραμμέ για την βορθμιακή γραμμή του, ε, του Πρίνου. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον νέο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πολίτη θα επικαιροποιήσουμε μια επιστολή που είχαμε στείλει στην αντιπεριφέρεια Καβάλλα για σύσκεψη φορέων για να δούμε τέλο πάντων τι μέλη γενέστε στην πολύπαθη αυτή στην γραμμή του Πρίνου και ψώμεθα θα δούμε. Ο ίδιο σχολιάζει θετικά την πιθανότητα να επιστρέψει και η γραμμή τη Νέα Περάμου, καθώ όσο περισσότερα δρομολόγια εντάσσονται στο δυναμικό, τόσο καλύτερα. διάβασα τι το έγγραφο, το υπόμνημα που έχουν στείλει οι επαγγελματίε τη περιοχή εκεί, ε, περιοχής, για να επανέλθει η σύνδεση μεταξύ Περάμου και Θάσου. Καταρχά, να πούμε ότι η Θασιακή Ένωση Καβάλα είναι θετική. Θετική, όσο περισσότερε συνδέσει ε, γίνονται από το υπερωτικό τμήμα τη περιοχή μα με το νησί τη Θάσου, αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί μετακινούνται ευκολότερα οι επιβάτε και όπω γνωρίζετε πολύ καλά κι εσεί, τα τελευταία χρόνια η Θάσο δέχεται ε, χιλιάδε, για να μην πω εκατοντάδε χιλιάδε επισκέπτε. Κατά συνέπεια, μα βρίσκει θετικού. Ωστόσο, όμω, βλέπω μια αντίδραση, μια άρνηση να λύσουμε βασικά, βασικό θέμα. Δεν καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην πορθμιακή γραμμή του πρίνου. Εάν δεν το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πιθανότητα να επαναλειτουργήσει η πορθμιακή γραμμή. Σύνδεση τη Περά μου με τη Θάσο. Mm -hmm. Και το λέω αυτό γιατί ε, έχω χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπορθμιακή γραμμή. Δηλαδή έχω ταξιδέψει παλιότερα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθο, μέχρι το 2007 λειτουργούσε η υπορθμιακή γραμμή τη Περά μου. Και τώρα, βέβαια, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ε, η γραμμή αυτή και μετακινείται πολλοί κόσμος από το υπερωτοϊκό τμήμα τη περιοχή μα προ τη Θάσο, νομίζω ότι επιβάλλεται να λειτουργήσει εκεί, και με λίγα δρομολόγια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πολλά δρομολόγια. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, στη συγκεκριμένη γραμμή γίνονται δρομολόγια, δύο-τρία μου φαίνεται την εβδομάδα, για τη μεταφορά καυσίμων. Mm -hmm. Άρα λοιπόν μπορούν να το συνδέσουν και έχουν δίκιο. Πάντω η Θασιακή Ένωση Καβάλα είναι στο πλευρό των επαγγελματιών τη περιοχή και. Οποιαδήποτε έτσι κίνηση γίνεται για να έχουμε επανασύνδεση της περάμου με τη Θάσο, μας βρίσκει θετικούς.